είναι και οι εθελοντικές αιμοδοσίες και οι ενημερώσεις που διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών σε συνεργασία με πλήθος τοπικών φορέων, δήμων, πολιτιστικών συλλόγων, σχολείων, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ενωριών και τις κινητές μονάδες Βενιζέλιου και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Οι αιμοδοσίες αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών που ξεκίνησαν χθες από την Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι και συνεχίζονται και σήμερα. Η πρόεδρος του Αιματοκρίτη ήδη μας ακούει και νομίζω ότι εσείς μπορείτε να πείτε περισσότερα πράγματα. Κυρία Γεργιανάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστούμε που αναφερθήκατε σε αυτή την προσπάθεια η οποία έχει πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό. Ξέρετε, για μας όλους τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με την εθελοντική αιμοδοσία, ο κόσμος έχει πραγματικά αλλάξει. Πρώτα ζήσαμε όλη αυτή την κατάσταση με την πανδημία που παγκόσμιος, ξέρετε, κατακρίμισε τα αποθέματα του αίματος και εδώ στο νησί μας στην Κρήτη καταβάλαμε μια τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψουμε όλο αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο οι άνθρωποι όταν όλοι έπρεπε να μείνουν μέσα να συνεχίσουν να δίνουν, να συνεχίσουμε εθελοντικά να προσπαθούμε. Και όταν τα πράγματα κάπως πήγαν να βελτιωθούν, ζήσαμε ακριβώς ένα χρόνο πριν πραγματικά τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν αυτή την αιμοδοσία, αυτές τις αιμοδοσίες εκείνες τις μέρες, λίγες ώρες μετά τα γεγονότα των Τεμπών, που αφόρμητα, πραγματικά αφόρμητα, οι εθελοντές αιμοδότες, θυμάμαι τέτοια μέρα πέρυσι ξύπνησα από τα τηλεφωνήματα 6 και 7 η ώρα το πρωί των αιμοδοτών που απεγνωσμένα έψαχναν πού θα προσφέρουν και πού θα δώσουν αίμα. Και επίσης να μην ξεχνάμε πάνω σε αυτή την προσφορά, γιατί αξίζει να το πούμε, ότι λίγες μοίρες αργότερα από το νοσοκομείο της Λάρισσας οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου έστελναν μήνυμα μέσω του Ράδιο 984 λέγοντας: δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το αίμα. Σας ευχαριστούμε, αλλά αυτή την ώρα πραγματικά δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ήταν μεγάλη ποσότητα και μπράβο σε όλους εκείνους που έδωσαν τη δική τους τη ζωή, ένα κομμάτι από τη δική τους τη ζωή, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους τραυματίες εκείνη την περίοδο. Αυτό ακριβώς, πολύ εύστοχα θίγεται το θέμα, γιατί ακριβώς ζήσαμε κι εμείς από τη μια τεράστια σουρές νέων ανθρώπων, φοιτητών που ήθελαν να προσφέρουν περισσότεροι για πρώτη φορά. Φανταστείτε ότι όταν τους αναφέραμε, γιατί σε πολύ λίγες ώρες ξέραμε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη σε αίμα, δυστυχώς. Μακάρι να υπήρχε και να σώζονταν οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα παιδιά όμως συνέχιζαν να στέκονται. Φανταστείτε ότι στη Λότζια είχαμε 4 ώρες αναμονή και όμως κανείς δεν έφευγε. Ήταν μια πραγματικά σιωπηλή διαμαρτυρία. Όμως όταν τα πράγματα ηρέμησαν, είδαμε ότι όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν μέσα στον πόνο, μέσα στην απώλεια, μέσα στο πένθος για να αιμοδοτήσουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν ξαναγύρισαν στην αιμοδοσία. Και αυτό για ακόμα μια φορά απέδειξε, όπως και η πανδημία που προανέφερα, ότι μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν ακριβώς πώς πρέπει να δίνουν, γιατί πρέπει να δίνουν, πότε πρέπει να δίνουν, είναι εκείνοι που θα δημιουργήσουν και το πραγματικό απόθεμα, αν θέλετε, και για τα καθημερινά και για τα πολύ μεγάλα γεγονότα και ανάγκες. Κάπως έτσι διαμόρφωσε και τη δική μας σκέψη και είχαμε στο μυαλό μας να δημιουργηθεί ακριβώς μια πλατφόρμα, ένας τρόπος διαδικτυακής επικοινωνίας και γενικά να εντείνουμε το κομμάτι της ενημέρωσης των νέων. Η χρονιά πραγματικά κύλησε με αυτή την έμφαση από τον Αιματοκρίτη και όχι μόνο, από πολλούς φορείς και υπηρεσίες που είδαμε ακριβώς την ανάγκη που υπάρχει για να ενημερωθούν τα νέα παιδιά. Και έτσι αφενός στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν διοργανώνουμε όλο αυτό το πενθήμερο δράσεων και αιμοδοσιών που θα κορυφωθεί την Κυριακή στα Νόγια, όπου
θα αναπτύξουμε και θα μεταφέρουμε την εμπειρία μας, τις σκέψεις μας για το πώς η αιμοδοσία έχει αλλάξει, πώς πρέπει πια να ενημερωνόμαστε με τους τρόπους τους παλιούς, χρειαζόμαστε κάτι καινούριο. Είναι ένας μεγάλος διάλογος κοινωνικός που αφορά νομίζω όλους μας, γιατί ξέρετε η αιμοδοσία και τα αποθέματα και για τα δύσκολα και για τα καθημερινά κρατάει τα νοσοκομεία σε λειτουργία. Δεκάδες χειρουργία καθημερινά, τοκετή, άνθρωποι που συνεχώς χρειάζονται αίμα, με μεσογειακή ανεμία, με λευχαιμίες στα παιδιά. Μιλάμε για καταστάσεις που αν δεν γίνει ένας πραγματικός αγώνας από όλους εμάς και κυρίως προσφορά των αιμοδοτών, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινήσατε από την Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι. Σήμερα είσαστε στο 48ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στην Αγία Κατερίνη, 4 το απόγευμα με 7.30 το βράδυ, για να γνωρίζει ο κόσμος και το διαδικαστικό. Παρασκευή 1η του μήνα στο Δημοτικό Σχολείο Γουρνών, 4.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Το Σάββατο καθιερωμένα 9.30 το πρωί έως 2 το μεσημέρι στη Λότζια, στο κέντρο του Ηρακλείου στα Λιοντάρια. Κυριακή 3 του μήνα, όπως είπατε, 3 του Μάρτη, στα Ανόγια. Και εκεί έχουμε υβριδική επίσης ημερίδα, διαζώσεις και διαδικτυακά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για την αιμοδοσία, μιλάμε για την απώλεια, μιλάμε για την ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν μέσα από την προσφορά και δίνουμε πραγματικά από τη δική μας πλευρά, οι αιμοδότες, ο αιματοκρίτης, το μήνυμα ότι η ζωή, παρά το θρήνο της, παρά τα προβλήματά της, συνεχίζεται χωρίς να ξεχνάμε ποτέ όλα αυτά που συνέβησαν, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε σε κάθε στιγμή όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ξέρετε, το αυθόρμητο σλόγγαν που δημιουργήθηκε πέρυσι τέτοιο καιρό είναι «Αιμοδοτούμε σιωπηλά» και το διατηρούμε και φέτος. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς να το σχεδιάζει κανείς, δεν μπορεί παρά να μην πενθεί, δεν μπορεί παρά να μην θυμάται. Οι αιμοδοσίες είναι διαφορετικές. Δεν μπορούμε να κάνουμε αιμοδοσίες γιορτές όπως συνήθως, όμως παρόλα αυτά και χτες στο Τσαλικάκι πάνω από 30 άνθρωποι έδωσαν αίμα. Είναι μεγαλειώδες πραγματικά, γιατί είναι μέρες καθημερινές, όλοι οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις ασχολίες τους, όμως έρχονται, δίνουν αίμα συνειδητά, ξέρουν τι κάνουν, είναι ενημερωμένοι και αυτό εμάς μόνο περήφανος μπορεί να μας κάνει για τους αιμοδότες κριτικούς, για τις υπηρεσίες, για τους εθελοντές. Είναι πραγματικά ένα φως μέσα στα σκοτάδια της ζωής. Το ότι εμπλέκεται η εκπαιδευτική κοινότητα και όλο και περισσότερα σχολεία ζητούν αυτή την ενημέρωση, νομίζω, και διοργανώνουν εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρά το γεγονός, ξέρουμε τι γίνεται, πάνω από τα 17,5 είναι η γωνία και όλοι δεν τα επαναλαμβάνουμε, αλλά και μόνο το γεγονός ότι στηρίζεται από την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητική κοινότητα, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, νομίζω ότι αυτό σημαίνει πολλά, κυρία Γεργιανάκη. Αυτό και μόνο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά και ευχαριστούμε όλους τους αιμοδότες για τη μεγάλη τους προσφορά. Καλημέρα.